Μπήκε στο νοσοκομείο ο μπαμπάς σου στην Κύπρο. Ναι. Με το που έφτασε στην Κύπρο πήγε για πρόβα και αισθάνθηκε ένα πόνο στην καρδιά του και στην πλάτη του. Και τον πήγανε κατευθείαν όλοι στην παραγωγή στο νοσοκομείο. Του κάνανε εξετάσεις, όλα καλά, δόξα στο Θεό. Ανησυχήσαν πάρα πολύ βέβαια. Μια μέρα μας βγήκε η ψυχή γιατί ήμασταν μακριά. Καταλαβαίνεις, ήθελα να πάω. Μου λένε λόγω κορονοϊού δεν μπορείς να μπεις. Είναι πολύ δυνατός, είναι σαν και εμένα. Δεν το βάζει εύκολα ότι κάτι έχω, το πολεμάει. Άρα για να φτάσει σε σημείο να πει ναι, πηγαίνετε μέσα στο νοσοκομείο, ότι δεν θα αισθανόταν καλά. Νιώθει μια χαρά. Οι πρόβες συνεχίζονται κανονικά βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για τον Παύλο Χαϊκάλη, που δήλωσε ότι θα σταματήσει την καριέρα του με αυτή την παράσταση. Δεν τα παρατάς και έτσι, ειδικά όταν ζεις και σε όλη σου τη ζωή είναι αυτό που κάνεις, αυτό που αγαπάς. Αυτά που ξέρεις πες αλλού, μάθα μαγιάλι προπολού. Εσύ δέχθηκες πρόταση για το Survivor, εγώ θα πήγαινες? Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω εγώ. Όσοι με ξέρουν καλά, ξέρουν ότι δεν. Εγώ είμαι η κλασική γυναίκα που θέλω, είμαι καλοφαγού καταρχήν, θέλω να τρώω καλά και πολύ, με κοιτάς έτσι, είμαι μια ζωή δίαιτα, αλλά όταν τρώω. Δεν μπορώ τη βρώμα και τα μικρόβια. Οπότε είμαι υποχόντρια, καταλαβαίνεις. Εγώ να με αφήσεις, ναι, ας πούμε, άπλητη, να μην πλύνω τα δόντια μου ή να είμαι σε χώρο, είμαι ικανή, ας πούμε, μου έχει τύχει στο παρελθόν να μας βάλουν σε ένα ξενοδοχείο που να συγχαίρομαι να κάτσω και να κοιμηθώ όρθια. Να κοιμηθώ όρθια που σημαίνει ότι να κάθομαι στην καρέκλα, να κρατάω μόνο και να συγχαίρομαι να κάτσω και πάνω. Ναι. Δηλαδή σε τέτοια φάση. Κατάλαβα. Να είμαι λιπόθυμη και να κάθομαι όρθια γιατί συγχαίρομαι και να λέω θα πάθω αναφυλαξία.